Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για να πετύχουμε έναν λογικό συμβιβασμό. Αντιμετωπίσαμε ομοίη εξουσία και εκβιασμό, τονίζει στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook ο Ευκλήδης Τσακαλώτος για το τελεσίγραφο που δέχτηκε η Αθήνα στο Eurogroup. Ο αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων εξηγεί ότι υπήρξε συμβιβαστική πρόταση από Ντράγκη, Λαγκάρντ και Μοσκοβισή που τορπιλήθηκε από τον Ντάισελμπλουμ, πιθανότατα λόγω γερμανικής πίεσης. Στη σύνοδο του Eurogroup και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, η βοήθεια της Λαγκάρντ και του Μοσκοβισή ήταν μη ανιχνεύσιμη από το γυμνό μάτι. Αυτοί λένε ολοκληρώστε το υπάρχον πρόγραμμα και εμείς θα δείξουμε κάποια ελαστικότητα στην εφαρμογή του. Ποτέ όμως δεν μας λένε τι θα περιλαμβάνει αυτή η ελαστικότητα. Αντιθέτως μας λένε υπογράψτε πρώτα και μετά συζητάμε το περιεχόμενο της ελαστικότητας. Εμείς λέμε δώστε μας ένα πρόγραμμα γέφυρα και έχουμε διευκρινίσει ποιες είναι οι δεσμεύσεις μας, όχι μόνο στην περίοδο της γέφυρας, αλλά και για τα βασικά στοιχεία της νέας μακροπρόθεσμη συμφωνία με τους εταίρους μας, ανέφερε ο κύριος Τσακαλώτος.